Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις ο ΣΥΡΙΖΑ τον αγώνα των υγειονομικών. Οι υγειονομικοί αγωνίζονται για να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας, να στηρίξουν τα δημόσια νοσοκομεία απέναντι σε μια κυβέρνηση και σε μια τρόικα που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να οδηγούν σε κατάρρευση το δημόσιο υγειονομικό σύστημα. Θέλουν τη διάλυσή του, θέλουν την αποσύνδεσή του και την παράδοσή του στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Η αριστερά, ενωμένη ως μια γροθιά, πρέπει να αντισταθεί δίπλα στους υγειονομικούς, δίπλα σε όλους τους πολίτες για αναβαθμισμένη καθολική υγεία για όλους. Αυτή την ώρα ένα μεγάλο μέτωπο των εργαζομένων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση και να ανοίξει τον δρόμο σε προοδευτικές εξελίξεις. Παρευρίσκεται και χαιρετίζει ο Σύλλογος Δασκάλων και στο το Υπουργείο Εργασίας με χημικά με χειρομοβίδες πρώτου λάμψης, με τη βία η προσαγωγή δεκάδων συνδικαλιστών από τα σωματεία που συμπληρώνται στο ΠΑΜΕ, επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τις αντεργατικές δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας. Η κυβέρνηση είναι βαθιά διχτωμένη αν νομίζει ότι με την κρατική βία και την καταστολή θα εξαναγκάσει τους εργαζόμενους και το λαό να συμβιβαστούν στην εξαθλίωση. Η σημερινή συγκέντρωση διοργανώνεται από τις ομοσπονδίες των γιατρών και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, δηλαδή νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού, διοικητικού προσωπικού, και σκοπό έχει να δείξει έντονα, με τον εντονότερο δυνατό τρόπο, τη διαμαρτυρία μας για τη διάλυση των νοσοκομείων, τα οποία τα βλέπουμε να λιώνουν καθημερινά μπροστά μας και αναγκαζόμαστε να απολογούμαστε εμείς τους ασθενείς, πράγμα το οποίο δεν οφείλουμε να κάνουμε. Το κάνουμε όμως διότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι κοιτάνε τους ασθενείς στα μάτια. Ούτε ο κύριος Λικουρέτζος, ούτε ο κύριος Σαμαράς φροντίζουν να απολογηθούν για αυτά τα οποία διαπράττουν στο σώμα της δημόσιας υγείας. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε νοσοκομεία νησιωτικά να καταργούνται και να διαλύονται. Βλέπουμε μονάδες εντατικής θεραπείας να κλείνουν. Ανθρώπους να πεθαίνουν αβοήθητοι, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, ούτε αδιάφοροι μπορεί να αφήσει την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν υποχρεωτικά να βγούμε στους δρόμους. Το κοινωνικό χειρουργείο, στο οποίο έχει προχωρήσει εδώ και καιρό η κυβέρνηση, στέφεται με επιτυχία. Όμως ο ασθενής, που είναι η δημόσια περίθαλψη, κινδυνεύει να καταλήξει. Έχει ακροτηριαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύστημα υγείας. Έχουν μειωθεί δραματικά οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επιβαρύνονται συνεχώς οι ασφαλισμένοι για να έχουν τα φάρμακα για την περίθαλψη που δικαιούνται και δημιουργούνται συνθήκες αποκλεισμού εκατομμυρίων πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι μια προοπτική ζωφερή για τη δημόσια περίθαλψη, είναι μια προοπτική βαρβαρότητας για την κοινωνία μας που δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε. Οφείλουμε σήμερα οι εργαζόμενοι στο σύστημα, τα συνδικάτα,
οι πολίτες, οι κοινωνικές οργανώσεις να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό μέτωπο υπεράσπισης του δικαιώματος όλων των ανθρώπων χωρίς αποκλεισμούς σε δημόσια περίθαλψη ποιότητας. Δυστυχώς η κατάσταση έχει φτάσει σε αδιέξοδο στο θέμα της υγείας. Δυστυχώς η υγεία οδηγείται στη συνεχόμενη υποβάθμιση με αποτέλεσμα να υπάρχει άρνηση σε όλες τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, σε όλα τα ιδιωτικά κέντρα. Εμείς είμαστε από το νομό Μαγνησίας, όπου και εκεί υπάρχουν ανάλογες προσπάθειες οι οποίες ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ταυτόχρονα, ενώ το νοσοκομείο μας υποβαθμίζεται συνεχώς. Το νοσοκομείο Βόλο αυτή τη στιγμή έχει 6 κλινικές οι οποίες κινδυνεύουν άμεσα να κλείσουν αν δεν έρθει άμεσα προσωπικό. Και τώρα η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Θέλουμε άμεσα προσλήψεις, άμεσα χρηματοδότηση για τις εφημερίες και να δρομολογηθούν πάλι άμεσα οι διαδικασίες για τα υλικά, γιατί έχουν σταματήσει πολλές διαδικασίες. Για να εκφράσω το θυμό και την δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί δίκως δημόσιο νοσοκομείο. Είναι το οξυγόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά και πρέπει η κάθε... Πριν μερικές μέρες είχαμε την επιστράτευση κάθε κυβέρνηση να δώσει την ανάλογη βαρύτητα. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία ο κόσμος οδηγείται στην δημόσια υγεία. Δεν μπορεί διαφορετικά, δεν έχει τη δυνατότητα. Το αντίκτυπο της υποβάθμισης θα είναι τραγικό, με αυξημένη νοσηρότητα και απώλειες συνανθρώπων μας. Μεταξύ των οποίων και γι' αυτό και πρέπει να δείξει σοβαρότητα η κεντρική εξουσία και να, του συνέλαβαν και να σταματήσει του πάμε, η περαιτέρω υποβάθμιση. Σας ευχαριστώ. Είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο στη Μυτιλίνη και αποφασίσαμε ομόφωνα ότι συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα να μην κλείσουν τα νοσοκομεία. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στο Βόρειο Αιγαίο, γιατί θίγει τα μεγάλα νοσοκομεία της Λέσβου,
της Χίου και της Σάμου, όπως επίσης και τα νοσοκομεία της Λίμνου και της Ικαρίας, τα οποία συγχωνεύονται με τις Μυτιλίνης και τη Σάμου αντίστοιχα. Οι νέοι οργανισμοί για τα νοσοκομεία σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχουν γιατροί και νέοι διορισμοί. Κινδυνεύουν και τα κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρία όπου υπάρχουν. Και αυτό για τον νησιωτικό χώρο είναι τραγικό. Στην πλατεία Αγίου Κηρύκου έχουμε μία αφιερωμένη πλάκα ευχαριστήριο στους νεκρούς που είχαμε από το πεσμένο ελικόπτερο, γιατρούς, νοσηλευτές και πιλότους. Όσο κλείνουν τα νοσοκομεία, όσο υποβαθμίζονται τα κέντρα υγείας, όσο απειλείται η υγεία στον νησιωτικό χώρο, τέτοιες πλάκες ευχαριστήριες για τα πεσμένα ελικόπτερα και τα θύματα όλης αυτής της αλλαγής θα πυκνώνουν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Είναι ώρα να εξεγερθούμε. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και ιδιαίτερα για τον νησιωτικό χώρο. Είναι ανάλγητες αυτές οι πολιτικές και εγκληματικές τελικά. Είμαστε εδώ σήμερα για να εκφράσουμε την ενεργό παρουσία μας, την απόλυτη συμπαράστασή μας στο δίκαιο των αγωνιζόμενων γιατρών και υπόλοιπων εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Εμείς ένα πράγμα θέλουμε να πούμε. Μνημόνια και δημόσια υγεία δεν συμβιβάζονται και λιτότητα και επιβίωση των γιατρών και των άλλων υγειονομικών είναι έννοιες ασύμβατες. Γι' αυτό καλούμε σε ενωτικό αγώνα να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Είναι η μόνη ελπίδα. Μαζί, δυνατή, υγεία,